Με καθυστέρηση χρόνων ξεκινά το έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση κομβικών σημείων στην Αλικαρνασσό, τα οποία μετατρέπονται σε λίμνη από τις καταρακτώδεις βροχές. Πρόκειται για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε τμήμα της λεωφορού Καζαντζίδη από τον ανισόπεδο κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας, έργο ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αύριο ξεκινούν οι εργασίες στα πρώτα 250 μέτρα από τον κόμβο της Αλικαρνασσού προς Καλλιθέα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξεκινάει από αύριο ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τον κόμβο της Βιομηχανικής μέχρι τον κόμβο της Καλλιθέας, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο το αντιπλημμυρικό, το οποίο θα εκτρέψει τα νερά από την Καλλιθέα, όχι στην Αλικαρνασσού, αλλά στο ρέμα του Κασαμπά. Είναι σημαντικό για την ασφάλεια της περιοχής αυτό το έργο. Στην περιοχή θα επικρατήσει κυκλοφοριακή αναστάτωση, ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν συνολικά 12 μήνες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο τεχνικό κομμάτι των έργων και σε αυτό θα εστιάσουμε για να φύγει το πρώτο δυσχερές τμήμα. Θα εκτρέπεται η κυκλοφορία είτε στο ένα είτε στο άλλο ρεύμα, αφότου σπάσει το μεσαίο στιθέο, το οποίο θα επιτρέπει αυτή την εκτροπή στη συνέχεια από μια λωρίδα στον περισσότερο χρόνο, ναι. Και εναλλαγή όπου χρειάζεται, ανάλογα με τις οδηγίες ασφαλείας τις οποίες έχουμε για την εκτέλεση του έργου. Η πρώτη φάση θα κρατήσει περίπου ένα μήνα, ναι. Μετά το επόμενο κομμάτι θα είναι νοτιότερα προς τον κόβο της Καλλιθέας. Ο Νίκος Κουλάς αναφέρθηκε στο σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει και έργα ασφαλτόστρωσης, τα οποία θα εκτελούνται σταδιακά, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό εικόνες κυκλοφοριακού χάους, όπως συνέβησαν τον περασμένο καλοκαίρι λόγω έργων ασφαλτόστρωσης στον κόβο της Αλικαρνασσού επί της λεωφορού Καζαντζίδη, όπου χιλιάδες οχήματα εγκλωβίστηκαν και σε δεκάδες ουρές χιλιομέτρων, με το Ηράκλειο κυριολεκτικά να παραλύει. Με την αντιπλημμυρική ασφάλεια αυτής της περιοχής θα ασφαλτοστρωθεί το κομμάτι από τον κόμβο της Καλλιθέας μέχρι τον κόμβο της Αλικαρνασσού σταδιακά, πιθανότατα κατά την τμηματική παράδοση του έργου, και θα αποκατασταθεί έτσι ένα θαρμένο οδόστρωμα με νέα αντιολισθηρή άσφαλτο. Κάνουμε έκκληση στους οδηγούς για κατανόηση. Τα έργα τα οποία γίνονται είναι αναγκαία. Αναφορικά με τα έργα αναβάθμισης του ΒΟΑΚ από το Γιώφριο προς Παπαναστασίου, ο κ. Κουλάς εκτιμά ότι θα ξεκινήσουν από το νέο έτος και πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Το νότιο ρεύμα από Γιώφριο προς Παπαναστασίου θα είναι το ξεκίνημα, αμέσως μόλις έχουμε τα εφόδια τα οποία λείπουν και για τα οποία σταμάτησε η ροή των έργων.